Γεια σας, Ντούκια, Πάνος εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στην υπερδιαγαλαξιακή καναλάρα μας. Το έχετε μάθει πλέον, κάθε φορά που θα βλέπετε εμένα μπροστά στην κάμερα θα πρόκειται για βίντεο με Formula 1 2022 Career. Μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση του προηγούμενου βίντεο. Εκεί είχαμε τους αγώνες στην Ίμολα και το Μαϊάμι. Στην Ίμολα καταφέραμε να πάρουμε την 5η θέση τόσο στο Sprint Race που είχαμε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, αλλά και στον αγώνα. Στο Μαϊάμι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Πάντως καταφέραμε να μπούμε στους βάθμους και να πάρουμε την 1η θέση. Σαν αποτέλεσμα πρώτους 4 αγώνες, 2 5ες και 2 1ες θέσεις. Πριν πάμε στο σημερινό ωστόσο, θέλω να πατήσετε το κουμπάκι του subscribe και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα για να μην χάνετε κάθε επόμενο βίντεο, όχι μόνο Formula 1 αλλά και γενικότερα όλο το περιεχόμενο που ανεβαίνει εδώ στο The Hungry Chest από όλο το team. Πήγαμε για το σημερινό βίντεο λοιπόν. Στο σημερινό βίντεο θα τρέξουμε στους επόμενους 2 αγώνες. Ο πρώτος από το 2 είναι στην Ισπανία, στην πίστα της Βαρκελόνης. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις βαθμολογίες, τόσο στους οδηγούς όσο και κατασκευαστές. Όπως είπαμε και πριν, 2 5ες, 2 1ες θέσεις στους 4 πρώτους αγώνες. Πήραμε και κάποιους βαθμούς από το Sprint Race του Ίμολα. Οπότε αυτό μας φέρνει μέχρι στιγμής στην 8η θέση με 28 βαθμούς. Ενώ στους κατασκευαστές χάσει είναι 5η, επίσημη 28, διότι ο Μικ Σουμάχερ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει κάποιον βαθμό. Και σιγά σιγά με τις αναβαθμίσεις θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε όλο και πιο ψηλά, να μπορούμε να περάσουμε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Ισπανίας. Έχουμε μπει στο μονοθέσιο, έχουμε δέσει ζώνες και είμαστε έτοιμοι να βγούμε στην πίστα για τον πρώτο γύρο στο Q1. Και πίστα της Βαρκελόνης από τις παραδοσιακές. Κανονική πίστα, δεν εντός πόλης ή κάτι άλλο. Πολλά χρόνια να πάω στο κομμάτι Formula 1. Φυσικά είναι μια από τις πίστες που γίνονται και οι δοκιμές εξέλιξης του χειμώνα. Είναι πίσω ευθεία. Πριν φρενάρουμε δυνατά για να μπούμε στο τελευταίο σέκτορ, το οποίο είναι αρκετά κλειστό. Με το χαρακτηριστικό εσάκι εδώ, όπως θα δείτε, που μας βγάζει στην ευθεία κίνηση τερματισμού με την τελευταία δεξιά παρατηταμένη στροφή. Με ένα 22-4 και την 5η θέση περνάμε στο Q2. Με ένα 22-3 καταφέρουμε να περάσουμε και στο Q3, είμαστε στην τελική δεκάδα και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την pole position. Με ένα 21-8 είμαστε πίσω από το Russell που πήρε την pole position για μόλις 36 χιλιοστά. Είναι μια πολύ δυνατή εμφάνιση, φαίνεται ότι οι αναβαθμίσεις που έχουμε φέρει λειτουργούν και ταιριάζουν άψογα στη συγκεκριμένη πίστα. Και εννοείται ότι στον αυριανό αγώνα έχουμε σαν στόχο το πρώτο μας βάθρο. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα από εκεί πέρα, αν έρθει και η νίκη, γιατί όχι. Στόχος πάντως είναι το βάθρο. Και πάμε να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στον αγώνα. Είμαστε έτοιμοι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Έχουμε πάρει θέση μας στο grid και έχουμε μπροστά 5 γύρους για να δούμε τι θα καταφέρουμε στο σημερινό αγώνα. Μα φύγει καλά.
πρώτη τροφή παρότι τα στρέψαμε καλά. Καταφέραμε να κεντρωθούμε στη δεύτερη θέση. Και στο κυνήγι του Ράσελ. Εδώ στο τελευταίο σάκι δεν στρίψαμε όπως θέλαμε και ο Ράσελ άνοιξε λίγο τη διαφορά. Έχουμε και ένα πρόβλημα στο ERS όπως μας ενημερώνει η ομάδα. Τόσο αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε τον ταχύτερο γύρο με ένα 22-7. Εδώ είχαμε και DRS από το Russell, πλησιάσαμε ακόμη περισσότερο. Πάλι έχουμε DRS, προσπαθούμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Εδώ πήγαμε στα φρένα να κάνουμε την κίνηση, αλλά δεν μπορέσαμε. Για να δούμε εδώ στην αυτή κίνηση τερματισμού. Λογιστικός ο Ράσελ έχει καλύτερη τελική. Όχι, εδώ ο Ράσελ χρησιμοποιεί την μπαταρία του. Στην τελευταία στροφή προσπάθησαμε να πιέσουμε λίγο παραπάνω και στο εισάκι μήπως καταφέρουμε κάτι, αλλά δυστυχώς ο Ράσελ διαχειριζόταν πολύ καλά την μπαταρία που είχε, έτσι ώστε να ξεφεύγει ενώ εμείς είχαμε DRS. Καταφέραμε να παραμένουμε στη δεύτερη θέση από εκεί που ξεκινήσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό είναι το πρώτο βάθρο στην Φόρμουλα 1 με το μονοθέσιο της Haas. Παρά την προσπάθεια δεν καταφέραμε τελικά να περάσουμε το Ράσελ, τερματίσαμε δεύτερη. Όμως είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το πρώτο βάθρο στην Φόρμουλα 1 με το μονοθέσιο της Haas. Όπως βλέπετε εδώ και στην κατάταξη είναι μπροστά από άλλα και πιο γρήγορα μονοθέσια. Τη Red Bull, τις δύο Ferrari που όπως είπα είναι το πιο γρήγορο μονοθέσιο στο παιχνίδι. Και φυσικά καταφέραμε να τερματίσουμε μπροστά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας που είναι ο Leclerc. Εμείς πήραμε 18 βαθμούς, μείναμε στην 8η θέση, μειώσαμε τη διαφορά από τον Sainz στον 1 βαθμό και από τον Hamilton στους 4. Πολύ κοντά είναι ο Norris που είναι ο rival για τη φετινή σεζόν στους 11 βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα και στον 5ο αγώνα, στο Grand Prix της Ισπανίας. Οπότε πάμε για τον επόμενο. Επόμενος αγώνας και έκτος τη σεζόν, αυτός στην πίστα του Μπακού. Είναι ένας αγώνας στους δρόμους της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Είναι μια πίστα που έχει δύο πολύ μεγάλες ευθείες, αυτή της εκείνης τερματισμού και μια αμέσως μετά. Υπάρχουν και πολλές στροφές 90 μοιρών και ένα
αρκετά κλειστό κομμάτι που χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να βγούμε σιγά σιγά στην πίστα για να κάνουμε τον πρώτο γύρο στο Q1. 1.465, περνάμε στο Q2, οριακά στην 13η θέση. Σειρά έχει το Q2, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε τη δυναμική για να περάσουμε στο Q3. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην πρώτη δεκάδα. Το 1.461 που κάναμε στη δεύτερη προσπάθεια στο Q2 ήταν αρκετό για να μας βάλει στο Q3 τελικά με την ένατη θέση. Ήταν μεγάλη έκπληξη βάσει της μέχρι στιγμής απόδοσης που είχαμε σε αυτή την πίστα. Οπότε θα λέγαμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον στόχο για αυτό το Grand Prix, τουλάχιστον για τις κατατακτήριες δοκιμές. Τώρα στο Q3 θα εκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε, γιατί έχουμε και την αντιπαλότητα με τον Lando Norris, μην το ξεχνάμε. Στο Q3 θα κάνουμε ένα και μοναδικό γύρο, καθώς έχουμε μόνο ένα σετ μαλακών ελαστικών. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σε αυτή τη μία προσπάθεια. Στη μία και μοναδική προσπάθεια που είχαμε στο Q3, καταφέραμε να κάνουμε ένα 46-4. Θα δερματίσουμε στη 10η θέση, διότι δεν έχουμε άλλη προσπάθεια, δεν έχουμε άλλα ελαστικά. Αλλά θα αφήσουμε τώρα το υπόλοιπο της περίοδου να κυλήσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί. Και θα πάμε για τον αυριανό αγώνα. Έχουμε πάρει θέση στην εκκίνηση για τον αγώνα στο Αζερβαϊτζάν. Εκκινούμε από τη 10η θέση και όπως είπε και η ομάδα, μας έθεσε το στόχο της βαθμολόγησης. Πάμε να το κάνουμε για να συνεχίσουμε και το σερί και να κάνουμε το 6-6 με συνεχόμενες βαθμολογήσεις. Δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά αυτές οι δύο πρώτες στροφές ήταν καθαρές. Τώρα μπροστά έχουμε τον Αλόνσο, πίσω ο Μπότας έχει περάσει τον Άλμπον, γιατί έχει πιο γρήγορα λάστιχα, τα μαλακά. Το πλησιάσμα αρκετά τον Αλόνσο γιατί κάναμε ταχύτερο τρίτο σέκτορ. Σε ευθείας είμαστε καλοί, το πρόβλημα μας είναι στις αργές στροφές. Γι' αυτό και ό,τι κερδίζουμε σε ευθείας το χάνουμε εκεί. Και να δούμε εδώ, έχουμε DRS, να δούμε πως θα πλησιάζουμε τον Αλόνσο. Ακόμα και με 350 χιλιόμετρα δεν καταφέραμε να το φτάσουμε. Για να δούμε εδώ, είμαστε πιο κοντά. Λάκη Αλπίν του Αλόνσο έχει καλύτερη τελική ταχύτητα. Εδώ κάναμε την κίνηση, τα φρένα και περάσαμε. Τελευταίος γύρος. Εδώ θέλουμε καλή έξοδο. Είναι καλή έξοδος.
χρησιμοποιήσουμε και όλη την μπαταρία που μας απομένει για να υπερασπιστούμε τη θέση. Και πάμε να πάρουμε την καρό σημαία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Μπακού, εκκινήσαμε από τη 10η θέση, φτάσαμε μέχρι την 8η, καταφέραμε να κερδίσουμε και δύο θέσεις, δώσαμε εκεί τη μάχη με τον Αλόνσο, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής άλλωστε, ξέρει πώς να πιέζει τους αντιπάλους του, ακόμη και στο παιχνίδι. Παραμένουμε στην 8η θέση με 50 βαθμούς, στο μείον 3 από το Σάινθ, ενώ ο μεγάλος μας αντιπάλος ο Νόρις, είναι στους 69 βαθμούς, 19 βαθμούς μπροστά από εμάς, και στους κατασκευαστές επίσης διατηρούμε την 5η θέση και εκεί έχουμε 50 βαθμούς. Ο Μιξμάχερ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιο βαθμό. Έχουμε ως arrival το Lando Norris. Στόχος μας είναι να τα πηγαίνουμε καλύτερα από εκείνον, τόσο στις κατακτήριες, τόσο στους αγώνες ή και τα sprint races όπου υπάρχουν. Ενώ στον πρώτο αγώνα της Βαρκελόνης κυριαρχήσαμε έναντι του αντιπάλου μας, το δεύτερο στον Μπακού ήταν εκείνος ο οποίος κυριάρχησε και βλέπετε εδώ έχουμε ένα προβάδισμα 10 εναντίον 9 πόντων, μόλις ενός πόντου το δικό μας το προβάδισμα, και μένει να δούμε στους υπόλοιπους αγώνες πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Το σημερινό επεισόδιο θα κλείσει κάπου εδώ με αυτούς τους δύο αγώνες σε Βαρκελόνη και Μπάκου. Επόμενος αγώνας είναι στον Καναδά, στην πίστα του Μόντριαλ. Από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο Formula 1 2022 Career. Ελπίζω να σας αρέσει μέχρι στιγμής η σειρά που κάνουμε. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά της πρώτης σεζόν στην Formula 1. Τα πηγαίνουμε αρκετά καλά για πρώτη σεζόν, θα λέγαμε, και με βάση τη δυναμική του μοναθεσίου αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Πάνω δεξιά θα βγει η playlist με όλα τα επεισόδια. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε και το καμπανάκι και να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο στο κανάλι μας. Αν σας άρεσε το σημερινό, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο από κάτω. Έλατε να κάνουμε κουβεντούλα όχι μόνο για το παιχνίδι και γενικότερα για τη Formula 1. Και εννοείται follow σε όλα τα social media που θα βρείτε στην περιγραφή για να είστε πάντα και παντού ενημερωμένοι. Αυτά από μένα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλή μας όρεξη.